αν τη ρίσα κοπανιστή σαν γάλα, δεν το πίνω τόσο εγώ. Η αδερφή μου όμως το πίνει. Να σε ευχαριστήσω γιατί μου έφερε τη ράκη. Και σε ευχαριστώ. Πάρω σούφερα και αγελαδινό και κατσικίσιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι στο παιχνίδι μας θα παίξουν δύο παιδιά από την τιμημένη μας Ήπεθρο. Ένα παιδί από τη Βελίκα. Από τη Λάρισα, να πούμε από τη Μελιβία. Από τη Μελιβία. Ποιος είναι από τη Βελίκα? Η Βελίκα είναι το παραθαλάσσιο του χωριού μας. Η Μελιβία, η Βελίκα. Πάμε εκεί για διακοπές, με τις κατσίκες μεγαλώσαμε. Αλήθεια είναι. Ναι, ρε Λένη. Η γιαγιά μου αυτό έκανε. Εσύ είχες αρμέξει ποτέ? Δεν μ' άφηνε. Γιατί? Γιατί φοβόταν, μην με. Αυτά εδώ είναι τραγιά, μην τα βλέπεις έτσι ήρεμα. Σε γιατάκα. Και πριν γέλαγε. Γιατί ρε παιδιά, είναι πονηρό το τραγιά? Όχι, το τραγιά, άμα μυρίσει έχει θέμα. Α, τραγίλα, δεν σε έχουν πει ότι μυρίζει. Καλά, έχω μυρίσει τράγω από μακριά δηλαδή και βρώμαγε πολύ. Ναι, αυτά δεν μου βρωμάνε, είσαι από τις βλέπω και περιποιημένες. Η Ριρίκα είναι αυτή και η άλλη. Κανέλα. Η Κανέλα. Λοιπόν, για πες μου για το δικό σου το χωριό τώρα, Κατερίνα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, κατάγομαι από την Παλιοπαναγιά Βιωτίας και από τα Χώστια. Όχι. Χώστια. Χώστια, ναι. Τώρα μου το λες μετά. Μα είπαμε, πρέπει να ανανεώσω συμβόλαιο και για του χρόνου. Όχι, δεν έχω βρεθεί κοντά σε κατσίκες. Όχι, δεν έχω μυρίσει τράγο. Αλλά φέτος, από ό,τι βλέπω, και αγελάδες θα μυρίσουμε. Και καφεδάκι θα ψήσουμε, κυρία Πετροχύλο. Σε φοβίζει καθόλου το σημερινή έτσι? Γιατί γελάει, ρε. Τέτοια. Το μέγαρο να μην. Κατάλληλο μέρος έχεις έρθει. Το μέγαρο ένας που σε αυτή την εκπομπή να το. Να το πάρουμε λίγο. Γιατί όλοι σε αυτή την πέτσα Βακαλοπούλου. Πρόσεχε μωρέ, θα πάθει τίποτα γυναίκα. Παρκάρετε το, θα πάμε καλά προφυλακτήρα. Ή αρμπανόριζες, ή αρμπανόριζες. Πήγαινε κοντά με τη σαν, ένα μικρόφωνο έχω. Ταράζετε τη Ριρίκα. Έλα, 3-2, ένα βαθιές ανάσες γιόγκα. Την άλλη δεν θα την αρμέξουμε. Εσύ πώς την βλέπεις την άλλη, για καλά? Βέβαια την βλέπω για καλά. Ελένη. Τι Ελένη? Όχι κοντά εσύ, είναι τραή. Είναι τραή, χωρίς γάμα. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε, γλυκιά μου. Όποτε σε πιάνει νευρικό, να μας πει, μας πιάνει και εμάς εδώ πέρα, δεν είναι θέμα. Μπορείς να είσαι κοντά με το τέρι σου, γιατί έχω ένα μικρόφωνο και δεν μπορώ να κάνω έτσι. Κακαράτζες. Κακαράτζες. Τι να κάνει, κύριε Ρίκα. Της είπα ότι δεν είναι το κοκοτήριο. Κακαράτζες είναι αυτό που βλέπετε το μπιλάκι. Αυτό το μπιλάκι είναι. Τι να κάνει, κύριε Ρίκα. Σαν κουρκουμπίν είναι. Σιγά. Να κάνουμε αυτό για δοκιμασία. Κάθε μεσημέρι θα ζω το ίδιο. Δεν μπορώ. Εδώ τόσες ελιές. Στόχευσε μία και πήγαινε. Ωραία γέλιο. Συνεννοούνται με γέλιο, λέει ένας. Ωχ, Παναγίτσα. Να πάμε. Λοιπόν, δώστε μου δύο γραμμές τώρα, δεν έχω και χρόνο και δεν ακούω κιόλας έξω. Έχουμε κανονίσει. Γεια σας, κυρία μου. Θέλετε... Ελένη. Τι έγινε? Μια μουσούδα αισθάνθηκα εδώ. Ο Γρηγόρης. Η Γρηγόρης ήταν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Ελένη. Γεια σου και εσένα, γλυκιά μου. Το όνομά σου? Μαρία. Μαράκι μου, στα γρήγορα, γιατί ο χρόνος με πιέζει. Κατερίνα. Πάρτινε. Τώρα θα έρθουν τα
Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ελένη μου, γλυκιά, καλησπέρα. Αγάπη, τι κάνεις, είσαι πολύ όμορφη όπως κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, βάζω γυαλί. Μ' αρέσει που θέλω να πάρω και ζακέτα. Είχα μείνει εγώ με τα κρύα του πρωινού. Λοιπόν, μη γελάσεις. Παίζεις με τον Γρηγόρη και καλή σου επιτυχία. Λοιπόν, φέρ την νύφη πιο μπροστά. Έχω τρελαθεί με τις κουκάλες. Ρίκα. Λοιπόν. Τώρα εδώ είναι έτοιμη. Πείτε μου, τι πρέπει να κάνουμε, να κρατήσει κάποιος. Πού είναι, έλα. Έλα. Έλα, να είναι ο άνθρωπός μας. Λοιπόν. Ωραία. Έλα, έλα. Το μπολ. Ναι, φέρτε μου το μπολ. Λοιπόν. Έχω νόμο για την κυρία, θα βάλουμε. Βεβαίως, θα βάλουμε. Θα βάλουμε, θα βάλουμε. Να ρωτήσω κάτι. Το έχεις ξανακάνει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Πες μας, περιέγραψε μας. Λοιπόν. Λοιπόν. Πιάνουμε εδώ το στήθος, το μαστάρι. Το μαστάρι. Λοιπόν, το ζουπάμε και το κατεβάζουμε. Αφήνουμε για να κατέβει. Ζουπάμε, κατεβάζουμε. Ζουπάμε, κατεβάζουμε. Κράτα εδώ το πόδι για να μπορέσει, για να μην σου κλωτσίσει. Ωραία. Και απλά μπορείς να το κάνεις και με τα δύο τα χέρια. Μα πώς θα βαστάω το πόδι όμως. Άμα δεν το κάνεις. Να μας δείξει. Λοιπόν, και κάνεις έτσι. Κατεβάζεις, το πιάνεις και το κατεβάζεις. Α, με τα δύο. Ότι θα τον μπορέσει. Ένα-ένα όμως. Αλλά ένα-ένα θα σε βολέψει καλύτερα για να μην σώρει. Γι' αυτό. Όπα. Θα παρακαλούσαμε να βάλουμε το ρολόι μας και να ξεκινήσει η Κατερίνα μας. Λοιπόν, έλα να πάω εγώ που είναι την καλύτερη. Ναι. Εγώ πού να πάω. Εγώ πού να πάω τώρα. Προς ποια πλευρά να στρίξει. Κράτα εσύ το πόδι. Έφυγε. Παιδιά. Ωραία. Μπορείς και έτσι. Να πάρουμε την κανέλα. Βάστα το πόδι ένας και θα το φάω στα μούτρα. Βάστα. Αφού το πιάνε μόνη της η γυναίκα. Ναι, αλλά αυτή την ήξερε. Λοιπόν, τριρικά. Κράτα βρε, μη φοβάσαι. Καθίστε γιατί. Ναι, κρατάω πόδι. Έλα, ο χρόνος θα φύγει, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω να το... Ξεκίνησε, πάμε. Ξεκίνησε. Μπράβο, ρε Κατερίνα. Βγάζεις τίποτα, Κατερίνα. Ναι. Αλήθεια, το λέμε. Κοιτάξτε. Τι. Έλα, θα μου την αρμέξεις, θα πάρω την κανέλα. Και το χέρι σαν να κάτω. Να το. Να αφήνεις να κατεβαίνει. Ναι. Να κατεβαίνει και ξανατραβάς. Ωραία. Έχω την εντύπωση ότι λένε ότι τα ζώα όταν τα αρμέγεις, νιώθουν και αυτά καλά. Γιατί δηλαδή γιατί πιέζει το στήθος. Είναι όπως οι έγκυες ρε παιδί μου, πρέπει να βιάσει και λίγο το στήθος. Δύο φορές τη μέρα. Δύο φορές τη μέρα. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Ο χρόνος θα πάει παιδιά, τι λέει. Και να τα ανοιγοκλίνεις, Κατερίνα. Αυτό κάνω, τα ανοιγοκλίνω, αλλά μου φέρνει και καταβαίνει. Ναι. Φέρνει και έξω μου και πάει στραβά η Ρίκα. Εγώ θα πάρω την κανέλα. Εσύ θα πάρεις τα κανέλα, πάρει την κανέλα. Πιστεύεις ότι θα βιάσει με τις τρεις σταγόνες που έχει βγάλει η Κατερίνα. Πολύ, ε. Τι, περιμένετε. Έχω ακόμα χρόνο. Έχεις λίγο ακόμα. Για τα δεύτερα. Είμαι σίγουρη ότι ο πατέρας αποκλείεται να την κρατάνε τρεις κατσίκες για να την αρμέξει. Και κρατάει μόνος του. Κατερίνα, πήρες φόρα, ε. Κατερίνα, μπράβο, το πας όλο. Έλα, μπράβο, Κατερίνα. Άρε, τι γίνεται. Απλά λίγο να την γνωρίσουν. Και όταν δουν κόσμο είναι λιγάκι κατά τα άλλα. Όχι, κοιμάσαι μια φορά και δεν είχα καταφέρει.